με τη δυναμική που έχει η πολιτική τους στήριξη. Το κόμμα του Θεοδωράκη πώς σας φαίνεται? Να πω ένα άλλο πράγμα. Κοιτάξτε τις αντιφάσεις μέχρι προχτές, μέχρι πριν 15 μέρες, έβγαινε το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα και έλεγε οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουν τοπικό χαρακτήρα, μην τις πολιτικοποιείτε κτλ. Και κατεβάζει στην Αθήνα δύο βουλευτές, στην Θεσσαλονίκη στην άλλους δύο και στην Αττική, δηλαδή το υποχωρεί η κυβέρνηση ψευδόμενη. Υποχωρεί ψευδόμενη. Μπορείτε, αλλά δεν το λέτε καλά. Τώρα, δεν κατέβασε. Για τον κύριο Θεοδωράκη. Ζήτησα να είμαι υποψήφιο. Για τον κύριο Θεοδωράκη. Εσείς κάνετε πολιτικές διεργασίες. Κύριε Ιορδανή, ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Για όνομα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Συγχωρείτε. Απέναντι στον κύριο. Όλοι με περιφρουρείτε, λέω στου δύο. Μα κάνει παρατήρηση επειδή σε διακόπτουμε. Κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να υπάρχει μια δυνατότητα ελεύθερη έκφραση. Ναι, εντάξει, αλλά και εμεί θέλουμε όμω να υπάρχει. Λέω λοιπόν για να μπορέσουμε να. Σαφώς. Όλοι είμαστε με το Βολτέρο. Λοιπόν, τώρα, όσο αφορά τον κύριο Θεοδωράκη, τι να πω τώρα. Καταρχήν, ασκεί ένα δικαίωμά του. Κατά τη δική μου τη γνώμη, έχει να κάνει αυτή η άσκηση δικαιώματος και με διαδικασίες κρίσης που υπάρχουν στην κοινωνία και από την άλλη μεριά και διαδικασίες, αν θέλετε, αμφιβολίας εκπροσώπησης. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να το ευχηθώ καλή τύχη με την έννοια ότι οτιδήποτε είναι ανταγωνιστικό σε μια εντάξει, τέτοια... Εντάξει, καλή τύχη μπορεί να σημαίνει... Από ευγένεια βέβαια δεν το συζητάμε. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ωραία, καταλάβαμε. Το σημαντικό όμως είναι ένα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ...